Η κόρη της Λίδα είχε υποστεί bullying στο σχολείο, από συμμαθητές και καθηγητές της. Η Ματθίλδη Μαγκύρα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Μεσάνυχτα και μεταξύ άλλων μίλησε στην Ελεονόρα Μελέτη για το bullying που είχε δεχτεί η κόρη της στο σχολείο, από συμμαθητές και καθηγητές της. Αναφερόμενη στην κόρη της Λίδα που απέκτησε μαζί με τον Αμερικανό μουσικό Άλεξ Φώστερ, περιέγραψε: «Έσπασε η καρδιά μου όταν η κόρη μου στα 15 ζήτησε να πάει στην Αμερική. Ήξερα το λόγο που ήθελε να πάει, είχε την ανάγκη να δημιουργήσει και να χτίσει σχέση με τον πατέρα της, με τον οποίο είχαν μία σχέση σε επίπεδο τουριστικό, όταν ερχόταν τα καλοκαίρια. Και συνέχισε, και με τα σχολεία εδώ δεν της άρεσε, δέχθηκε bullying στο δημοτικό, της έλεγαν ότι είναι μαύρη. Και ήρθε μία μέρα κλαίγοντας και μου λέει με φωνάζουν μαύρη, της δείχνω το μαύρο και της λέω, παιδί μου, αυτό εδώ τι χρώμα είναι, είσαι εσύ τέτοιο χρώμα, θα πας και θα πεις το παιδάκι να πει στη μαμά του να το πάει σε έναν οφθαλμίατρο γιατί μάλλον έχει αχρωματοψία, της είπα. Αυτή ήταν η δική μου αντιμετώπιση, μετά, στο γυμνάσιο είχε και από καθηγητές. Σε ένα μάθημα πήγε από το 17 στο 15, ζήτησα το λόγο από τον καθηγητή. Του εξήγησα ότι έχει δυσλεξία και απόσπαση συγκέντρωσης και ο καθηγητής μου είπε πως αυτά δεν υπάρχουν και είναι στο μυαλό μας, δεν υπάρχει δυσλεξία και λοιπά και μου είπε ότι ίσως είναι καλύτερα να πάρω το παιδί από το μουσικό σχολείο και να το πάω σε ένα συμβατικό. Έτρεξα πολύ, έκανα πολύ μεγάλο αγώνα, ζήτησα συνάντηση με τον διευθυντή και απευθύνθηκα και στο Υπουργείο Παιδείας και μετά από όλα αυτά άλλαξε η συμπεριφορά τους.